Παρακαλείται ο Δήμαρχος της Ξάνθης, κύριος Εμμανουήλ Τσέπελης, να προσέλθει στο βήμα για ένα καλωσόρισμα. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, σεβασμιότατε, σοφολογιότατε, κύριε Πρώην Πρωθυπουργοί, κύριε Επίσημοι, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στην πόλη μας. Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 και όλοι εδώ καθόμαστε κάτω από τη σκιά του μεγάλου άντρα, του μεγάλου πολιτικού, του Εθνάρχη. Τιμούμε σήμερα μία εμβληματική μορφή ολόκληρου του ελληνικού έθνους, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον οραματιστή, τον θεμελιωτή των δημοκρατικών θεσμών της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας, τον εμπνευστή του ευρωπαϊκού και διεθνή προσανατολισμού της χώρας, τον πατριάρχη της οικονομικής ανάπτυξης και του κοινωνικού εξυγχρονισμού της Ελλάδος, τον πατριώτη που αφιέρωσε τη ζωή του στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Όλοι εμείς οι νεοέλληνες έχουμε μεγάλη ανάγκη από τη διαχρονική λάμψη της παγκοσμίου φήμης προσωπικότητας του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο φωτεινός δρόμος της αιώνιας καταξίωσης που έχει χαράξει με το βίο και τους αγώνες του για τη δημοκρατία και την ενότητα του έθνους δείχνει διαχρονικά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, στη νέα γενιά, τον προσανατολισμό στις αξίες και της ενότητας, της συνεργασίας, του πολιτισμού, καθώς και της πίστης ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει μορφή και ο λαός της τη μοίρα. Νιώθουμε υπερήφανοι που για τον Εθνάρχη μας, ο αείμνηστος Τζον Κένεντι, πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, είχε πει χαρακτηριστικά: είναι ένας από τους σημαντικούς πολιτικούς άνδρες της Ευρώπης. Για να πω την αλήθεια, θα έπρεπε να πω πως τον θεωρώ το πιο σημαντικό από όλους. Ενώ ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Χάρολντ Ουίλσον, είπε πως αν υπήρχε βραβείο Νόμπελ Δημοκρατίας, εκείνος που θα έπρεπε να το πάρει είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Με αυτές τις σκέψεις, ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν ώστε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής να βρει τη θέση του στο κέντρο της πόλης μας. Σήμερα αναβαθμίζουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε.